Δηλαδή, δεν βρίζουν τον Παπαθανασάκη τώρα, δεν τον κάνουν μπουκα και κάνουν το Σεντελίδη. Γιατί να το κάνουν. Στάσου, ρε, περίμενα να ακούσει. Κάτσε να ακούσει την ερώτηση, ρε. Δηλαδή, αντί να κάνουν μπουκα κριτική στον Παπαθανασάκη, κάνουν στο Σεντελίδη. Δηλαδή, όταν τον έφερε ο Σεντελίδης ήταν καλός. Ενώ τώρα που τον έφερε και δεν είναι καλός ο Παπαθανασάκης, είναι κακός ο Σεντελίδης. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Να ρωτήσω τον κόσμο. Ποιον κόμμα να ρωτήσω, σε ρωτάω. Τον κόσμο, γιατί. Τον κόμμα να ρωτήσω. Εμένα, μ' άκουσε να λέω κάτι. Ρε γαμώ το κεφάλι σου, το χλούβιο, το τετράγωνο. Άκουμε λίγο, ρε. Άκουμε λίγο. Ήρθε ο Παπαθανασάκης, τον έβρασε Σεντελίδης. Τα είχαν καλά οι Ηρακλήδες με τον Παπαθανασάκη. Τα είχαν. Βρίζαν τον Σεντελίδη. Και τα έχουν. Όχι. Τώρα τα έχουν καλά με τον Παπαθανασάκη. Γιατί βρίζουν τον Σεντελίδη. Ρώτα τον κόσμο. Τι ρώτα τον κόσμο, ρε. Ρώτα τον Παπαγιάννη. Θεωρούν, το λέει. Θεωρούν τι, ρε. Θεωρούν. Αριστολογίες, θεωρούν ότι ναι. Δεν γίνονται μεταγραφικές κινήσεις. Ναι, γιατί. Γιατί αποφασίζουν Σεντελίδη. Γιατί κάποια στιγμή. Αφήσαν να υπονοηθεί ότι τι? Ο Σεντελίδης ναι. Και ο πρόεδρος ναι, ότι ναι. Τις κάνουν μαζί. Μας, ερώτηση. Και δηλαδή, απορρίψαν. Δηλαδή, να έχει, τελειώσω. Έχει τόσα. Όχι, δεν μιλάμε έτσι. Έχει τόσα λεφτά ο Παπαθανασάκης και λέει ο Σεντελίδης μην κάνετε μεταγραφές. Δεν το ξέρω. Τι το θα αποδειχθεί. Τι αποδειχθεί. Εγώ λέω τι κάντε έχει. Ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι έχει. Τι έχει. Εγώ λέω ότι έχει και δεν δίνει. Α, έχει δηλαδή και. Έχει και δεν δίνει. Ο Σεντελίδης τώρα που δεν τον αφήνει να κάνει μεταγραφές. Πού να ξέρω εγώ τι εισήγηση έχει. Να ξέρεις, ρε. Όταν βγαίνεις εδώ να μιλάς, να ξέρεις. Να ξέρετε. Ό,τι έχει και να συμβεί. Λέτε αυτά που συμβαίνουν. Όχι, ξέρει η πόλη και ξέρω μαθήματα εγώ. Μαθήματα σε μένα δεν κάνει. Θα κάνω, ρε. Όταν δεν δόθηκε. Ξέρει η πόλη είναι όταν κοινό δε μυστικό. Όταν δεν δόθηκε. Και η πόλη ξέρει. Όταν οδηγάει τα μάξι και δεν καταλαβαίνει όταν τίποτα. Όταν δεν δόθηκε το πρίμιο των 100.000 ευρώ. Όταν δεν δόθηκε το πρίμιο των 100.000 ευρώ βγήκε και σου είπα ότι δεν το έδωσε. Ο Σεντελίδης δεν το έδωσε. Όταν βγήκα και ναι, σου είπα, ναι, ναι. Όπως βλέπεις δεν έχω για κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και βγήκα και σου το είπα, δεν το έχουν πάρει, ναι. Δεν το έδωσε. Λοιπόν, αν γνώριζα πραγματικά τι ισχύει, θα σου το έλεγα. Ρε, εσύ... Όταν δεν μπορώ να γνωρίζω. Ωραία, ένα λεπτό. Εγώ στη ζωή μου μαλώνω, σκοτώνω, με πλακώνω, με και τα καλά κάνεις. Με όλους και με όλα, λοιπόν. Αλλά γιατί. Ξέρω το λόγο ποιο είναι και τι είναι. Με τους Αριανούς λέω δεν σας γουστάρω γιατί πιστεύω ότι κλέψατε την ομάδα σας. Ναι. Δεν πάνε να έρθετε χιλιά άτομα εκεί πέρα και να γκρεμίσετε το σπίτι μου. Δεν αλλάζει γνώμη μου για σας, ρε. Δεν σας γουστάρω. Αυτά είναι αντρίκες εξηγήσεις. Ναι. Ωραία. Σας συχαίνω με τους είπα, δεν σας γουστάρω, πιστεύω ρίξατε την ομάδα. Τόσο καιρό εμένα μ' άκουσε να λέω για τον Σεντελίδη. Τόσο καιρό λέω. Καραβέ, βγάλ τα καβούρια από την τσέπη και κάνε μεταγραφές. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αντιπαράθεση και ο άλλος ακούει ραδιόφωνο και δεν καταλαβαίνει για το λόγο εκνευρίζεται, ρε. Το καταλαβαίνεις. Ωραία, και εγώ τι μπορώ να κάνω. Τι να κάνεις, εσύ γεννήθηκες για να μην κάνεις. Εγώ, δεν μου λες, εγώ την έβγαλε την αντιπαράθεση. Η Αλατζά την έβγαλε. Ωραία, και καλά έκανε και μπράβο της. Από εκεί και πέρα, αν το έκανα εγώ και δεν έβγαλε συμπέρασμα, να μου την έλεγες. Δεν εγώ... τη λέω, ρε Γρηγορέ. Μα μου τη λες. Μου λες γιατί δεν ξέρεις. Και σου λέω, μα δεν ξέρω. Πραγματικά και σου λέει και ο Λάκης. Σου λέει κάτι ξεκάθαρο και ο λόγος δεν παίξει. Εγώ νομίζω ότι ξέρεις πολλά και δεν λες. Στο λόγο μου δεν ξέρω. Άσε ρε που δεν ξέρεις. Είναι δυνατό να μην ξέρεις.